θύματα των δικών τους παιχνιδιών, των δικών τους τυμμένων παιχνιδιών. Και αυτό και αυτό που βρίσκονται πίσω τους. Αυτό να το συνειδητοποιήσουν, ας το πάρουν είδηση, ας το πάρουν χαμπάρι. Το πολεμικό κλίμα που επικρατεί στην ΕΔΕ και επαναβεβαιώθηκε στο έκτακτο συνέδριο με τον πρόεδρο του κόμματος να στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Ήταν να πείσουν μέλη του κόμματος και στελέχη να κατέβουν υποψήφοι με άλλους συνδυασμούς και έβγαιναν ανοιχτά να υποστηρίξουν άλλους συνδυασμούς. Και χωρίς να ντρέπονται, έρχονται σήμερα και ζητούν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν σε αξιώματα του κόμματος. Για άλλη μια φορά, εξιδίων κρίνει τα αλότρια ο Σιζόπουλος. Όλα όσα καταλόγησε στους διαφωνούντες, του τα επιστρέφουμε, με επίοικια βεβαίως, καθότι είναι πολύ περισσότερα τα ανομήματά του στη διάρκεια της προεδρίας του στο κόμμα. Εμείς πήραμε το κόμμα στη δικαστήρια και στην αστυνομία. Στα δικαστήρια και στην αστυνομία πήραν το κόμμα ο κύριος Παπαδάκης, ο δύος ευρωβουλευτής του κόμματος, ο κύριος Βαρνάβας και κάποιοι από τους υπόλοιπους που βλέπουμε τώρα. Κύριος Πιερίδης και όλοι αυτοί τους οποίους βλέπετε να υπογράφουν τις λίστες παραπομπής στο δικαστήριο. Εμείς απλά υποχρεωθήκαμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας σε κάποιες περιπτώσεις στο δικαστήριο. Ο δύος πρόεδρος του κόμματος, καλά είναι να μην ξεχνά ότι η επιδικής του προεδρίας το κόμμα μπήκε σε φυλαγή. Και αυτό να μην το ξεχνά. Και να μην προκαλεί. Καμιά φορά η σιωπή είναι χρυσός. Μεταξύ άλλων, έδωσε απαντήσεις στις κατηγορίες εναντίον του για την πολυκατοικία Λυσαρίδη, αλλά και για τα οικονομικά του κόμματος.